Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμού σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στο 37ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων στο ύψος του κόμβου Χαλαζιάς στο Μεσολόγγι. Το ατύχημα συνέβη όταν ένα φορτηγό με ρουμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ιωάννινα, φθάνοντας τον κόμβο προσπάθησε να εισέλθει αριστερά προς Μεσολόγγι, αλλά από το ρεύμα εξόδου προς την Εθνική Οδό. Εκείνη την ώρα όμως, στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Αντίρριο, κινείται ένα γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το φορτηγό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της τροχέας. Οι τρεις επιβάτες του γιοταχή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου και νοσηλεύονται ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένοι. Η σύγκρουση πάντως ήταν πολύ σφοδρή και μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα από το οδόστρωμα, η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία με τη βοήθεια των ανδρών της τροχέας Μεσολογγίου. Περί τις 12 παρατέταρτο σήμερα επισυνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στο 37ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων μεταξύ φορτηγού επικαθήμενου με γιοταχή. Συγκεκριμένα το φορτηγό εκινήτο από Αντίρριο, με κατέθεση από Αντίρριο προς Ιωάννινα. Το δε γιοταχή με το οποίο συγκρούστηκε εκινούτο από Αγρίνιο προς Αντίρριο. Το συγκεκριμένο φορτηγό παραβίασε την προτεραιότητα του γιοταχή, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να παρασύρει αυτό και να τραυματιστούν οι τρεις επιβάτες του γιοταχή.